αυτή η δεύτερη προσπάθειά μας είναι πολύ δυσκολότερη, γιατί το να μπορείς να πεις στον κόσμο αυτό το αυτονόητο που φαίνεται, ότι με πόσους τρόπους μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, φαίνεται απλό. Δεν είναι απλό. Και επειδή δεν είναι απλό, ψάχνουμε όλους τους δυνατούς τρόπους για να έρθουμε πιο κοντά του. Έτσι λοιπόν πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια αλλαγή στη φιλοσοφία, να ξεκινήσουμε, του τρόπου που λειτουργούν τα επιμελητήρια και εν γέννη κοινωνία. Δηλαδή, ο ρόλος του επιμελητηρίου για 40 χρόνια είναι αυτό που πολλές φορές είχατε ακούσει κι εσείς, είναι αυτό εκεί το μαγαζί που πάω και παίρνω το πιστοποιητικό που πολλές φορές δεν ήξερα για τη διεύθυνσή του. Αυτό το τελειώσαμε όμως γρήγορα. Δηλαδή, από το 12 μέχρι το 14 το είχαμε τελειώσει. Σήμερα έρχεται μόλις το 15% των μελών μας με φυσική παρουσία, γιατί το 85% το κάνει ηλεκτρονικά. Και το 15% έρχεται ενώ θα μπορούσε να κάνει ηλεκτρονικά. Παρ' όλα αυτά έρχεται. Είναι πολύ σημαντικό ακόμα και η συζήτηση που έχουμε σήμερα, γιατί θα καταλάβετε γιατί. Ένα από τα κυριότερα θέματα που είδε η κυβέρνηση, το έχει ξεκινήσει και προηγούμενα, το βλέπει καλά, είναι, λέει ο νέος υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, είμαστε στην 26η θέση στην ψηφιοποίηση στην Ευρώπη, από τις 28, δηλαδή πιο κάτω δεν πάει, όπως λέμε, και θέλει στην θητεία του να φτάσουμε στη 13η θέση. Πολύ καλό στόχο, γιατί δεν είπε να πάω στην πρώτη. Πόσο σημασία έχει με τη σημερινή κουβέντα μας, τεράστια. Το πρώτο βήμα λοιπόν του επιμελητήριου ήταν όλα αυτά να λήξουν, αυτό που λέμε διεκπαιρέωση, να γίνει ηλεκτρονικά. Γιατί δεν είναι ο ρόλος του επιμελητηρίου μόνο το να σου δώσουμε το μητρό και αυτό το αυτονόητο. Και το κάναμε. Και νομίζω όσοι θυμούνται στο παρελθόν, ο τελευταίος του επιμελητήριου περίμενε κάτω στην Πανεπιστημίου. Τώρα αποκλείεται να δείτε πάνω από 3-4 άτομα, 5 περιμένουν. Και αυτοί, επαναλαμβάνω, γιατί δεν θέλουν να καταλάβουν το ίντερνετ. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν ήταν σε δράσεις τέτοιου τύπου. Έτσι λοιπόν, πραγματικά το Early Warning είναι μια επανάσταση. Το πήρε ένα επιμελητήριο με τη ΓΕΣΕΒΕ στην Ελλάδα, ευρωπαϊκό πρόγραμμα που να αφορά την έγκαιρη προειδοποίηση. Είναι σημαντικό πρόγραμμα, πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα το βαφτίζουμε αλλιώς. Προληπτικό πρόγραμμα είναι. Δηλαδή, στο μυαλό του καθενός μπήκε η ιδέα ότι θα τον φωνάξω τους ανθρώπους στο Early Warning γιατί χρωστάω. Δεν είναι αυτή η λογική του. Το φωνάζει και γιατί χρωστάς για να σε βοηθήσει, αλλά τον φωνάζει κυρίως και γιατί πρέπει να του πεις αν η επιχείρησή σου με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί να χρειάζεται αλλαγές, να δεις το νέο περιβάλλον. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, με ή χωρίς μνημόνια, είναι δομικό. Τι σημαίνει δομικό? Είναι ο τρόπος που είναι στημένες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το σοβαρότερο πρόβλημα. Το οποίο θα το καταλάβουμε όσο σιγά σιγά προχωράει η εποχή. Δηλαδή, έχουμε 650.000 θεωρητικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 400.000 είναι ατομικές. Δηλαδή είναι εργοδότης εργαζόμενος στο ίδιο πράγμα με λίγα λόγια, και 250.000 που έχουν έστω και ένα άτομο προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι όλο αυτό πρέπει να το ξαναδούμε με πώς στείνεται, πώς το κάνει. Και έχουμε πάρα πολλές σκέψεις αυτό στο πώς θα γίνει. Σας λέω, η κυριότερη σκέψη είναι να δούμε τι είδους επιχειρήσεις έχουμε. Η καλύτερη επιχείρηση τα τελευταία χρόνια, για να σου πω, να επενδύσετε, είναι τα καφέ. Όλα τα καφέ έχουν διάρκεια ζωής ένα χρόνο. Άρα η πιθανότητα να χάσει τα λεφτά σου είναι 90%. Άρα έχουμε κάθε χρόνο περίπου 10.000 καφέ που ανοίγουμε στο επιμελητήριο και περίπου υπολογίζουμε το 8.000 με 8.500 κλείνουν με μέση διάρκεια ζωής 1,5 χρόνο. Αναρωτιούνται όλοι γιατί γίνεται αυτή η επένδυση, γιατί είναι πιο εύκολη. Και ο άλλος πιστεύει θα κερδίσει. Θα ήταν καλό λοιπόν να έχουμε βγει, και αυτό βλέπουμε σήμερα, και σε συνεργασία μας να το πούμε, μην το κάνεις. Έλα εδώ να δεις ποιος είναι ο αριθμός των καφέ που υπάρχει εδώ, τι λείπει από μια περιοχή. Όλο αυτό που σας λέω απλά κοστίζει κάποιες δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και δουλειά, για να φτάσουμε να δούμε σε κάθε δήμο και περιοχή ποιες είναι οι ανάγκες, τι λείπει, τι χρειάζεται, και να μην χάνει τζάμπα τα λεφτά του. Γιατί γίνεται? Πώς λέγεται όλο μαζευτεί? Μια στρατηγική για την ανάπτυξη. Δηλαδή, τι επιχειρήσεις μπορεί να στηριχτούν στο μέλλον, ποιες επιχειρήσεις αντέχουν, σε ποια μεγέθη αντέχουν, τι πρόκειται να έρθει από την Ευρώπη. Έχετε ακούσει για τις περιβόητες πιστοποιήσεις που είναι άλλες χώρες που θα μπούμε. Θα πιστοποιηθούν, έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα, δεν ξέρω, 10-15 επαγγέλματα, μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, θα πιστοποιηθούν στα επόμενα χρόνια 400 επαγγέλματα. Γιατί θα πιστοποιηθούν? Γιατί αυτή είναι και σωστή λογική. Δηλαδή, κάνω μια δουλειά που την ξέρω. Γιατί δεν την ξέρω? Ξέρετε, αυτός που σερβίρει το φαγητό πρέπει να ξέρει. Να έχει καθαρά τα χέρια του, πως το σερβίρει, για να μην πάθει τίποτα. Πώς κρατιούνται τα τρόφιμα, πρέπει να μένουν. Αυτό λέγεται ΕΦΕΤ, που το κάνουμε σαν εκπαίδευση στο επιμελητήριο. Και θα γίνει παντού. Και όλο αυτό συνοδεύεται από δεκάδες πράγματα. Έχουμε λοιπόν στο σημερινό τα προβλήματα που αφορούν τα χρέη και τον οδηγό, που νομίζω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία. Και πρέπει να πούμε και ένα μπράβο στον κύριο Αναστασόπουλο, τώρα που δείχνει το κινητό του, γιατί έκανε μια σπουδαία δουλειά με τον οδηγό. Τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί καταρχήν να σου πει αν εντάσσεσαι σε όλα αυτά. Το βασικότερο. Δηλαδή, θες να δεις, μπορείς να μπεις. Άρα σου δίνει οδηγίες που θα μπεις.
Αφού μπορείς να μπεις, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που την επεκτείνουμε από Σεπτέμβριο και λέμε, αφού μπήκες, έλα να σε βοηθήσουμε, να πούμε τι πρέπει να προσέξεις τώρα που θα μπεις και συμβουλευτικά. Όχι ολοκληρωτικά, γιατί δεν είναι η δουλειά μας. Είμαστε επιμελητήριο. Άρα, σε συμβουλεύουμε πώς με όλα αυτά θα μπορέσεις να λειτουργήσεις, να καταφέρεις να αποπληρώσεις. Γιατί, αν μπεις ένα, αν διαβάσετε το 120 δόσεις, όποιος δεν πληρώνει δύο δόσεις βγαίνει απ' έξω. Άρα, πρέπει να φροντίσεις και να δεις τον τρόπο που μπαίνεις. Ποια είναι η φιλοσοφία μας εδώ? Όταν σώζεις μια επιχείρηση, θα είναι ένα σύνθημα, είναι σαν να σώζεις την οικονομία. Σαν λογική θα την κρατήσουμε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να σώσουμε παραπάνω επιχειρήσεις. Σας λέω λοιπόν, γιατί δεν έχουμε εκλογές, δεν κατεβαίνω υποψήφιος, άρα μπορώ να το πω τώρα. Ναι. Από το σύνολο των επιχειρήσεων που σήμερα είναι σε αυτή την κατηγορία, το 30% δεν θα πληρώσει ποτέ. Το έχω πει σε δεκάδες λόγους μου που θα έχετε ακούσει. Δεν μπορεί. Και αυτόν ακόμα λοιπόν είναι αυτό που λέμε δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το εντάξουμε, γιατί δεν σε συμφέρει να απ' έξω. Και εξηγώ γι' αυτό το κατάλαβα. Αν μείνει απ' έξω, θα κάνει παραεμπόριο, θα κάνει παραοικονομία, θα φοροδιαφεύγει. Άρα τον πληρώνει πολύ πιο ακριβά από ότι αν σκεφτούμε δεύτερη ευκαιρία μπαίνει μέσα. Η δεύτερη κατηγορία σου χρωστάνε είναι αυτό που αν τον βοηθήσει μέσω των δόσεων, θα καταφέρει να αποπληρώσει και να απελευθερωθεί για να μπορεί να δουλέψει. Αυτό εξυπηρετούν οι 120 δόσεις, αυτό εξυπηρετούν όλες οι διαδικασίες που διευκολύνουν στην πληρωμή. Και η τρίτη κατηγορία είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται την κρίση και δεν μπορεί να πληρώσει, δεν πληρώνει. Με αυτόν είμαστε απέναντί του και λέμε να παρθούν μέτρα να πληρώσει. Και οι τρεις κατηγορίες δεν υπάρχουν. Άρα η κατηγορία που μας νοιάζει είναι αυτός που μπορεί να πληρώσει και τον διευκολύνει. Και εκεί δεν είναι τόσο απλό. Αν ρυθμίσεις τις 120 δόσεις στην εφορία, αλλά δεν έχεις σκεφτεί πώς θα ρυθμίσεις τις δόσεις στο ασφαλιστικό ταμείο που έχεις, και αν δεν σκεφτείς πώς θα ρυθμίσεις τις δόσεις στο κόκκινο δάνειο που έχεις, το ίδιο θα είναι το συμπέρασμα. Άρα πρέπει να το δεις ολοκληρωτικά. Να, ποια είναι η δουλειά, ας πούμε, αυτού που θα έρθει να σε βοηθήσει από την έγκαιρη προειδοποίηση. Να σου πει όλα αυτά να τα μαζέψουμε, γιατί από την ίδια τσέπη βγαίνουν για να τα πληρώσεις. Σωστά. Και έπειτα η πορεία της δουλειάς που έχεις. Ξέρετε, ακόμα και στον νόμο Κατσέλη που θεωρείται ο καλύτερος, το 40% δεν κάνω λάθος άντεξε να προχωρήσει. Το υπόλοιπο δεν άντεξε. Γιατί? Γιατί αν η επιχείρηση, η οικονομία δεν πάει καλά και 300 δόσεις να έχεις, αυτό δεν θα έχει ένα. Δεν θα καταφέρεις να αποπληρώσεις, γιατί το ταμείο σου είναι ένα. Δεν αλλάζουν. Είναι σαν, ξέρετε, ό,τι μέτρα και αν πει η κυβέρνηση προηγούμενη ή αυτή, εάν το ΑΕΠ μας δεν γίνει από 185, σας θυμίζω ότι το 2009 το ΑΕΠ της χώρας ήταν 245 δις. Το 1,185. Αν το ΑΕΠ δεν γίνει 200, 210, 220, δεν υπάρχει λύση. Αλλαγή ταμείου υπάρχει. Θα τα πάρω από το ένα, τα δώσω στον άλλον. Αυτή είναι η λύση. Αυτό που λέμε ανάπτυξη, το λέω απλά, αυτό σημαίνει. Δηλαδή να αυξηθεί ο τζίρος. Αν αυξηθεί ο τζίρος και η εφορία θα μειωθεί σε όλους και οι ασφαλιστικές εισφορές θα μείνουν για τα προσθεθεί προσωπικό, δεν υπάρχει άλλη λύση. Κλείνω λοιπόν με το κεφάλαιο του επιμελητηρίου. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε όλες τις προτάσεις, γιατί έχουμε. Να λέω σε μια εποχή δύσκολη μερικά καλά. Πρώτον, είμαστε νοικοκύριδες. Άρα, έχουμε ένα, πώς λέμε, συγγνώμη να πούμε, λεφτά υπάρχουν στο επιμελητήριο, μόνο που διαντίθονται με συγκεκριμένο τρόπο που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, ορίζει ο νόμος πώς μπορούμε να δαπανίσουμε τα λεφτά που εσείς πληρώνετε. Και βεβαίως, καλά κάνει και είναι αυστηρός ότι πρέπει να τα χρησιμοποιούμε σωστά. Όμως, κάναμε μια σπουδαία διαχείριση τα τελευταία 7 χρόνια και έτσι έχουμε το μεγαλύτερο πλεόνασμα που υπήρξε ποτέ σε επιμελητήριο. Το έχετε διαβάσει, το έχουμε πει. Άρα μπορούμε να κάνουμε δράσεις. Σε αυτές τις δράσεις, ποιος είναι ο στόχος μας? Να είμαστε όσο πιο χρήσιμοι για τον επαγγελματία. Σας λέω λοιπόν μερικά πράγματα που ήδη ξεκινάμε. Πέρα από αυτά που θα σας πούν το εξαιρετικό πάνελ που έχουμε σήμερα. Πέρα του ότι ζητάμε και ήρθαμε σε μια κουβέντα με τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάρδη, για την επέκταση του early warning, δηλαδή να συνεχιστεί και του χρόνου, και μάλιστα προετοιμαζόμαστε, Σύρο, να κάνουμε και πλατφόρμα. Που θα βγάλουμε, δηλαδή να υπάρχουν όλα τις σχέσεις σε πλατφόρμα και έτσι να επεκταθεί και σε όλη την Ελλάδα η στήριξη του προγράμματος, το οποίο θυμίζω έχει και εθελοντική εργασία. Όταν λέμε μέντορες, είναι εθελοντική εργασία και μάλιστα σας λέω δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη αποδοχή. Έχουμε και μερικά άλλα προγράμματα που καλό να τα ξέρετε. Ξεκινάμε μια πολύ σπουδαία δουλειά στην ψηφιοποίηση. Στην ψηφιοποίηση, λοιπόν, πέρα από το ίδιο το επιμελητήριο, θα δώσουμε δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν εικονική πραγματικότητα. Και έτσι, όπως το ακούτε, να βοηθήσω. Και εμείς όταν το είδαμε, πραγματικά εκπλαγήκαμε, ειδικά στο εμπόριο. Τι σημαίνει εικονική πραγματικότητα? Πουλάω παπούτσια. Μπαίνεις εικονικά στο μαγαζί από το ίντερνετ, βλέπεις όλο το μαγαζί, βλέπεις το παπούτσι, το κατεβάζεις εικονικά, βλέπεις πόσο κάνει, virtual το παρακολουθείς. Χρειάζεται πάρα πολύ. Ειδικά στη νέα γενιά και από 17 μέχρι 35 και λιγότερο, να ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι για ένα μεγαλύτερο, να παίζει ρόλο. Ότι πρέπει να το δει. Δεν σημαίνει πουλάω από το ίντερνετ. Η εικονική πραγματικότητα μπορεί να μην πουλάω. Το βλέπει. Ετοιμάζουμε λοιπόν ένα μεγάλο πρόγραμμα και για τα ηλεκτρονικά μαγαζιά.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ηλεκτρονικό δεν έχει εικόνα, έχει τιμές. Ηλεκτρονικό μαγαζί σημαίνει έχω τα προϊόντα μου στο ίντερνετ. Επίσης δεν είναι το ίδιο ότι πουλάω, τα βλέπει. Άλλωστε, να σας πω κάτι για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Αν ρωτήσουμε πόσες ηλεκτρονικές πωλήσεις στην Ελλάδα, θα σας πούνε κοντά στα 7 δις. Δεν είναι αλήθεια, μπορεί να είναι και 20 δις. Γιατί όπως ξέρετε, λέω για τις κυρίες που είναι εδώ, όταν πάνε να αγοράσουν ένα πλυντήριο ή να αγοράσουν μια τηλεόραση, τι κάνεις, μπαίνεις στο ίντερνετ, βλέπεις το Scrooge και σου λέει η φτηνότερη τηλεόραση είναι εκεί. Δεν την αγόρασες, αλλά σε καθοδήγησε να πας. Άρα το ίντερνετ είναι κομμάτι της ζωής μας. Γι' αυτό και θα επενδύσουμε πάρα πολλά σε αυτό. Ετοιμάζουμε μελέτες. Μελέτες για 5 κλάδους και θα επεκτείνουμε την δράση μας σε άλλους 5 κλάδους. Οι πρώτοι 5 είναι οι 5 που ήταν έτοιμοι. Δεν τους επιλέξαμε, με το σύνολο το κλάδο ποιοι είναι έτοιμοι. Τι είναι η μελέτη, πού βρίσκεται σήμερα ο κλάδος, συνολικά. Τι έρχεται από την Ευρώπη που επηρεάζει τον κλάδο, ποιο είναι το μέλλον του κλάδου. Αυτά τα τρία ζητήματα είναι σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά, γιατί ξέρεις περίπου το μέλλον σου. Θα σας φανεί περίεργο για ένα μεγάλο μέρος των κλάδων που υπάρχουν στην οικονομία. Αν δημιουργηθεί μια μελέτη, ακόμη και από στοιχεία, ξέρεις ποιο είναι το μέλλον του. Βεβαίως θα ισχύει πάντα αυτό που πιστεύεις, ότι εγώ θα είμαι στους καλούς που θα παραμείνει. Πάντως συνολικά, ξέρεις που πάει ο κλάδος. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τα περίπτερα στην Ελλάδα, το έχω πει στους, δεν θα υπάρχουν σε λίγα χρόνια. Γιατί δεν θα υπάρχουν, γιατί τα τσιγάρα δεν μπορεί να πουλούνται λόγω Ευρώπης στα περίπτερα και πρέπει να υπάρχουν ταμπάκος. Άρα θα υπάρχει ειδικό μαγαζί. Άρα, αν φύγουν τα τσιγάρα από τα περίπτερα, όπως λένε οι περιπτεριούχοι, δεν μπορεί να αντέξει. Άρα το ξέρει. Άρα πρέπει να προετοιμαστεί γι' αυτό. Θα γίνει 100%. Το αν θα γίνει το 20, το 21, το 22, δεν το ξέρω. Πάντως θα γίνει. Αντίστοιχο υπάρχει για πάρα πολλούς κλάδους, για να μην το επεκτείνουμε, που μπορούμε να το δούμε. Η δική μας λοιπόν προσφορά θα είναι η μελέτη στον κλάδο, να του δείξει ποιο είναι το μέλλον. Σε αυτή τη λογική, θέλω να σας θυμίσω ότι ήμασταν από τους πρώτους που έχουμε φοροτέχνες και λογιστές στο επιμελητήριο και δικηγόρους που σας συμβουλεύουν δωρεάν για ό,τι θέλετε. Και θα έλεγα live, λέει, μπορεί να έρθετε εδώ και μέσω ερωτήσεων που γίνονται από το ίντερνετ. Και αυτό θα το επεκτείνουμε κι άλλο. Θα επεκτείνουμε λοιπόν τέτοιες δραστηριότητες. Τι εννοώ δηλαδή συνολικά? Η νέα μορφή του επιμελητηρίου είναι να βρεθούμε κοντά στον επαγγελματία, να τον υποστηρίξουμε για να μπορέσει να λύσει καταρχήν θέματα, για να τον στηρίξουμε να πάει στο επόμενο βήμα. Και το αμέσως επόμενο βήμα είναι τα προγράμματα. Έχει παρατηρηθεί ότι ένα μεγάλο μέρος των προγραμμάτων που βγαίνει πηγαίνει μόλις το 10% των επιχειρήσεων. Οι υπόλοιποι γιατί δεν το παίρνουν, γιατί δεν το ξέρουν? Άρα εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να φτάσει να γίνει τουλάχιστον γνωστό σε αυτόν το πρόγραμμα που βγαίνει. Άρα σε αυτό επίσης θα δώσουμε μεγάλο βάρος. Πέρα από το site μας που το βγάζει και μέσα από επαφές, να μάθει το πρόγραμμα, πόσο το νοιάζει. Το καινούργιο λοιπόν και εδώ που βάζω μέσα από τις μελέτες, και επειδή ξέρω ότι όλοι κάπου είσαστε, είναι μέχρι τώρα έχουμε μάθει να περιμένουμε ένα πρόγραμμα για τον κλάδο μας. Υπάρχει και αντίστροφη η πορεία. Να πάμε εμείς, εσείς, μέσω εμάς και να πούμε τι επιθυμούμε για τον κλάδο, αυτό. Αυτό μπορεί να ταχθεί σε ένα πρόγραμμα. Εδώ υπάρχουν βασικές αρχές που αν κάποιος κατανοήσει από ένα κλάδο, καταλαβαίνει τι λέει η Ευρώπη. Αυτό που ζητάς, ποιο θα είναι το κέρδος του καταναλωτή, εκεί στηρίζεται η λογική. Γιατί θα αυξήσει το εισόδημα αυτού του κλάδου και εν γέννη της οικονομίας? Αν δεν απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις, δεν μπορείς να πας στο επόμενο βήμα. Δεν πρέπει να πεις γιατί το κάνεις. Αν αυτά τα απαντήσεις, για πάρα πολλά επαγγέλματα μπορείς να πας στη μόχλευση ανάποδα. Είναι λοιπόν κάτι που ξεκινήσαμε. Πολύ σύντομα θα ξέρουμε τα αποτελέσματα. Πάντως, σίγουρα, συγγνώμη, κάτι θα πάρουμε. Όπως λέμε, δηλαδή, αλλά έχουμε ξεκινήσει μια τέτοια δραστηριότητα εδώ και 3 μήνες και πάμε ανάποδα. Λέμε να σας πούμε εμείς τι θέλουν κλάδοι της οικονομίας. Κλείνοντας, γιατί θα μπορούσα να σας πω πολλά από αυτά που κάνουμε και που συνεχίζουμε, πρέπει να σας πω το επιμελητήριο, και αυτός είναι ο λόγος που θέλω να μιλάω, είναι μας ανήκει όλων. Δεν ανήκει ούτε στον πρόεδρο, στο ηγετικό, ανήκει σε όλους. Που σημαίνει όποιος έχει απόψεις, προτάσεις εφικτές, είμαστε εδώ. Και ο λόγος που ακόμη και αυτό που συζητάμε σήμερα. Θα είναι για μας πολύ μεγάλο στόχος να βγει έξω από την αίθουσα αυτή, να πάει παντού. Και αν κάτι δεν είναι σωστό, δεν είναι καλά δομημένο, να το αλλάξουμε. Γιατί η λογική είναι ίδια. Γιατί το κάναμε και το προετοιμάσαμε μέσω των ανθρώπων, για να είμαστε χρήσιμοι. Μπορεί να γίνει πιο σύντομα. Πες το μας τον τρόπο να το κάνουμε πιο χρήσιμο. Είμαστε με ανοιχτά αυτιά. Θέλω όμως να σας πω ότι είναι για μας μεγάλη τιμή που και για το έγκαιρη προειδοποίηση και για τον οδηγό ήρθε και η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτή και μας ζήτησε να της δώσουμε το know-how να το κάνει. Και αυτό μας τιμάει. Όπως και στο πρόγραμμα που είχαμε ξεκινήσει, τα συνεργατικά δίκτυα, επίσης θεωρούμε τιμή μας που έρχεται και όλες οι κυβερνήσεις και λέει: δείτε το. Άρα ανοίγουμε δρόμους. Μπορεί να ανοίξουμε καλύτερους. Ας το βρούμε τον τρόπο. Εγώ να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Θέλω να ακούσετε όλα αυτά που θα σας πούν το σπουδαίο πάνελ μας και όλες οι παρατηρήσεις για μας είναι σημαντικές. Ό,τι θέλεις. Ευχαρίστως. Καταρχήν πρέπει να σου πω το πρώτο χαρακτηριστικό. Είχαμε βάλει, λέω, 10 κλάδους. Γιατί πήραμε τους 5, γιατί είναι έτοιμοι. Να εξηγήσω πρώτα πώς έγινε, γιατί καμιά φορά ναι.
Βγήκαμε και είπαμε, ποιοι είστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στους κλάδους, ποιοι δηλαδή το είπαμε. Είμαστε υποχρεωμένοι ως επιμελητήριο να απευθυνθούμε στα συλλογικά τους όργανα, κοινώς στα σωματεία τους. Άρα πήγαμε στα σωματεία και είπαμε, ποιοι είστε έτοιμοι. Άρα, όσοι δεν είναι έτοιμοι και θα είναι έτοιμοι το Σεπτέμβριο, θα το κάνουμε και για αυτούς. Και αυτό με νοιάζει να το καταλάβεις. Αυτοί ήταν έτοιμοι. Άρα, να προκηρύξουμε τους πρώτους πέντε και μετά να προκηρύξουμε άλλους πέντε. Δηλαδή, δεν σημαίνει να προκηρύξουμε. Θα σου πω ποιοι είναι. Λέω, με νοιάζει και η λογική. Άρα, δεν θέλω να σου πω, ξέρεις, ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε κλάδια δεν ήταν έτοιμοι, γιατί τους προκηρύξαμε. Δεν έπρεπε να περιμένουν οι άλλοι. Ας πάμε στους πέντε πρώτους. Σήμερα είναι λοιπόν τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, είναι οι ασφαλιστές, είναι οι. Εσύ δεν είσαι. Είστε. Είναι η αισθητική, δεν τα θυμάμαι πια απ' έξω. Είναι η αισθητική και είναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Άλλος ένας κλάδος που. Ε? Και είναι η πιαγωγή. Λοιπόν. Είναι η πρώτη κλάδη για τα φροντιστήρια είναι μέσα εκπαίδευση αγγλικών. Γι' αυτό είναι δύο, ναι. Έχουμε άλλους πέντε που μεταξύ αυτών και επαγγέλματα που σας είπα που δεν είναι έτοιμοι. Τι είπαμε λοιπόν, να πάμε στους πέντε πρώτους. Και μάλιστα και στη δεύτερη φάση και στην πρώτη είπαμε. Πώς θα γίνει η μελέτη και πήγαμε στο Πανεπιστήμιο, φέραμε εδώ τον Κοσμήτωρα και είπαμε πώς θα γίνει. Άρα να το ξέρουμε. Επιλέξανε οι κλάδοι μόνοι τους, δηλαδή τα συλλογικά τους όργανα, ότι έτσι θέλουμε να γίνει η μελέτη. Και στη δεύτερη φάση, δηλαδή όταν η μελέτη προχωράει, θα υπάρχει μια συνεργασία. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί θα μπορούσε να μου πει εσύ αύριο, γιατί την έκανε, συγγνώμη, τη μελέτη έτσι, γιατί έτσι μου το ζήτησε. Ήρθα δηλαδή στον εκπρόσωπό σου που ήταν και οι εκπρόσωποι σε αυτό ζητήσανε να γίνει. Άρα το κάναμε και με έναν τρόπο στο οποίο αύριο δεν θα λέγαμε ότι εμείς τα φωτεινά μυαλά σκεφτήκαμε πώς θα γίνει. Πήγαμε στην πηγή του κάθε επαγγελματός και ζητήσαμε μαζί να κάνουμε τη μελέτη. Και αυτό θα δοθεί σε όλα τα μέλη. Αυτό δεν θα δοθεί μόνο σε όλα τα μέλη. Δεν είναι. Η περιουσία, συγγνώμη, να την πω του ελληνικού λαού. Θα την δώσουμε σε όλα τα μέλη, θα την βάλουμε στο site, θα την παρουσιάσουμε. Κάθε τι που κάνει το επιμελητήριο ανήκει. Καταρχήν σε όλα τα μέλη του επιμελητηρίου, στους 200.000 μέλη. Αλλά αν θέλεις και γενικότερα, εμείς λέμε ανήκει, είναι περιουσία δημόσια, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του επιμελητηρίου, σε όλο τον κόσμο. Θα είναι δημόσια η μελέτη, δεν την κρατήσουμε εδώ, θα τη δεις. Δεν την βάλουμε σε ένα σιρτάρι, θα είναι δημόσια για όλους. Όποιος οτιδήποτε κάνουμε είναι δημόσιο, να σας πω. Ό,τι κάνει το επιμελητήριο είναι δημόσιο, δεν είναι για κάποιον, γιατί είναι κοινή περιουσία. Το επιμελητήριο έχει αυτό το περίεργο. Ενώ λοιπόν έχει. Συνδρομές μόνο από τα μέλη του, δεν παίρνουμε χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, να ξέρετε, ούτε ένα ευρώ ποτέ. Παρ' όλα αυτά είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Είναι αυτό το περίεργο που έτσι είχε στηθεί, για να ξέρετε, ιστορικά από τον Ναπολέοντα, γιατί αυτό το σύστημα το έχουμε εμείς, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, το έχουν κρατήσει σε αυτό το επίπεδο, δημόσιου χαρακτήρα, αλλά οι πόροι είναι μόνο τα μέλη του. Όχι, θέλω να είμαι πολύ έτοιμος. Τα τελευταία χρόνια άρχισε να υπάρξει μια αλλαγή στα επιμελητήρια, γιατί ουσιαστικά ξέρεις όπως τον μαθαίνεις τον άλλον. Για πολλά χρόνια τα επιμελητήρια μόνος μου το είπα. Πίστευα άλλωστε ότι μόνο η δράση του είναι να σου δίνει τη βεβαίωση. Ναι, δεν είναι αυτή η λογική. Άλλαξε. Μπορώ να σου πω ακόμη και ότι είδαμε πολύ αρνητικά εμείς και εγώ μαζί. Ξέρετε, η συνδρομή σήμερα δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό που πληρώνεις την ευκαιρία είναι γεμή. Μην μπερδεύουμε το γεμή με τη συνδρομή. Και μάλιστα για όσους λένε. Κακεντρεχείς για τα επιμελητήρια να σου απαντήσω. Είτε υπάρχουν επιμελητήρια είτε όχι, το γεμί θα το πληρώνεις. Είτε λέγεται επιμελητήριο, θα λέγεται. Αυτό το γλιτώνεις πουθενά στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα. Άρα η συνδρομή πλέον είναι προαιρετική. Άρα δεν σου κρύβω ότι μελλοντικά, δεν ξέρω πότε, στις υπηρεσίες που παρέχουμε, θα σου λέμε ότι αν δεν είσαι συνδρομητής, δεν θα συζητούμε τις υπηρεσίες. Πρέπει να είμαστε στο νέο κλίμα. Όπως είναι όλα τα ευρωπαϊκά επιμελητήρια. Υπάρχει αυτό το περίεργο να καταλάβετε. Από τα 200.000 μέλη μας δεν είναι όλοι συνδρομητές μας. Συνδρομητές είναι οι 50.000. Αυτή τη στιγμή όμως δίνουμε τις παροχές σε όλους. Όμως πρακτικά, για να μην κάνω το κάνουν όλοι, είναι σίγουρο ότι μεταβατικά οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα αποδοτικές θα είναι για αυτούς που πληρώνουν τη συνδρομή. Γιατί αυτό που πληρώνεις για το γεμί, για να καταλάβεις το μισό προσωπικό του επιμελητηρίου είναι για το γεμί. Άρα το πληρώνεις για αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Δεν το πληρώνεις για όλο αυτό που κάνουμε για την δράση και το οποίο. Γιατί θα το κάνεις, για να κάνεις παραπάνω παροχές. Πώς θα κάνεις παραπάνω παροχές. Έχετε σκεφτεί ότι θα μπορούσαμε με το επιμελητήριο να κάνουμε εκθέσεις δικές μας. Γιατί να κάνουμε μόνο το αυτονόητο, να πάμε σε διεθνείς εκθέσεις. Να σου πω κάτι καινούριο. Πόσοι από εσάς θα ξέρουν από τις επιχειρήσεις τους ότι θα μπορούσαν να πάνε δωρεάν σε διεθνείς εκθέσεις. Όποιος θέλει να πάει, να απευθύνει στο επιμελητήριο. Δηλαδή, αν έχεις μια επιχείρηση και θες να πας σε μια έκθεση του εξωτερικού, υπάρχουν πόροι στο πηγείο εξωτερικό. Να, τι κάνουμε, να σου βρούμε τον δρόμο να πας. Και είναι όλα πληρωμένα. Αυτό λοιπόν ενώ υπάρχει, λίγοι το ξέρουν. Σήμερα λοιπόν όμως, για να δεις και την ανταπόκριση του κόσμου. Εμείς συμμετέχουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και καλούμε όλα τα μέλη μας δωρεάν να είναι στην έκθεση. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη ανταπόκριση που φαντάζεσαι. Είναι πολύ μικρή.
Και βέβαια υπάρχει λόγο. Μου λες, γιατί υπάρχει λόγο. Να σου εξηγήσω. Σου δίνουμε το χώρο δωρεάν, αλλά όταν πας στη Θεσσαλονίκη, θες μια υπάλληλο για την έκθεση πολύ. Θες ένα ξενοδοχείο να κοιμηθείς. Το σέβομαι. Αλλά κάναμε το πρώτο βήμα. Σου λέμε, δωρεάν σου δίνουμε το περίπτερο. Μπορεί μελλοντικά να βρούμε κάτι άλλο. Κάναμε ένα βήμα εδώ και 4 χρόνια και είπαμε, έλα στην έκθεση Θεσσαλονίκη δωρεάν. Στο εξωτερικό, για να μην τον μπερδέψετε, είναι όλα πληρωμένα και αυτό, γιατί είναι άλλοι πόροι, γιατί, και γιατί, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Άλλο τρελό, όπως το ακούει κάποιος. Έχει ένα συγκεκριμένο ποσό του Υπουργείου Εξωτερικών γι' αυτό, το οποίο ας υποθέσουμε, λέω τυχαία, είναι 2 εκατομμύρια. Ενώ του τα δίνει όλα δωρεάν. Όταν λέω όλα τα πάντα, τη μεταφορά του εμπορεύματος στο ενίγιο, και όμως το budget αυτό δεν έχει καλυφθεί ποτέ. Χαίρομαι. Αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα εγώ εδώ. Είναι σαν το ΕΣΠΑ. Ξέρεις, δεν ξέρω ποιος πειράξει το ΕΣΠΑ. Κάποτε υπήρχε το πρόγραμμα ηλεκτρονικά διοκτυωθείτε. Δεν υπήρχε καλύτερο πρόγραμμα από αυτό. Σου έλεγε, πάρε το κομπιούτερ, πάρε προγράμματα και σου πληρώνω το 60%. Ξέρετε πώς το πήρανε. Περίπου το 10 με 15% των επιχειρήσεων. Αυτό προσπαθώ να σου δώσω. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να τα πάρεις και που αν δεν ανοίξει ο ΕΣΠΑ, δεν θα τα πάρει. Ένας από τους ρόλους μας είναι και αυτός. Ας το φέρουμε πιο κοντά. Το κατάλαβες και δεν το πήρες. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κονδύλια τέτοιου τύπου εντός και εκτός Ελλάδος. Και εντός, πάρα πολλά, όταν λέμε δεν υλοποιήθηκε όλο το ΕΣΠΑ, τι εννοούμε, αγαπητέ μου, εννοούμε ότι αυτό το κομμάτι δεν κατάφερε η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, να το περάσει στον κόσμο για να υλοποιηθεί. Αυτό δεν είναι σε απλά ελληνικά. Ενώ έχεις τα λεφτά, το πρόγραμμα δεν προχώρησε. Ξέρετε πόσα προγράμματα υπάρχουν στην Ευρώπη που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κάποια δις. Πώς θα τα πετύχει αυτά τα προγράμματα, πιο σκληροί κανόνες. Θα κλείσω με ένα χιούμορ για να καταλάβετε, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Κάποτε σκεφτήκαμε και λέμε, έχουμε δει τους πάντες στην Ελλάδα. Μπορούμε να δούμε έναν επίτροπο. Λέω και εγώ να μπλοφάρω. Θα ζητήσω από 2 επίτροπους να τους δω. Απόρριστο, ζήτησα να τους δω και δεν με βλέπουν. Και οι 2 επίτροποι είπανε, βεβαίως να σας δούμε. Αλλά πριν σας δούμε, μας λέτε τι θέλετε. Αυτό το τι θέλετε είναι μια μελέτη. Αυτή η μελέτη λοιπόν, εγώ για να πάω να τον δω σαν επιμελητήριο εννοώ, πρέπει να γίνει μια δουλειά, πρέπει να καλέσει να δω που να πάει. Άρα λοιπόν κατάλαβα ότι πρέπει να αλλάξουμε τη δομή του επιμελητηρίου και όταν πάω να τον δω να έχω έτοιμο, γιατί θα σου πει τι θες να μου πεις. Να γνωριστούμε, μπορείς να γνωριστούμε και τηλεφωνικά. Θα μου φέρεις μια εισήγηση. Όλο αυτό που περιγράφω με αυτό το χαριτωμένο τρόπο που επιτρέπεται είναι θα πας να ζητήσεις κάτι, έχεις επιτρόπους. Τι του ζητάς, γιατί τα θες τα λεφτά. Είναι ψευδές ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν λεφτά για αυτόν τον σκοπό. Μόνο που όταν έχεις μάθει τον κόσμο να κάνω μόνο λίγο πολιτική. Ξέρετε, στην Ελλάδα όταν έπαιρνε τα λεφτά από ένα πρόγραμμα είχαν γίνει μπουζούκια, είχαν γίνει Πόρσε. Καλά, τα λέω ή κάνω λάθος. Ναι. Αυτό μας έλεξε το θέμα. Τώρα θα το κάνεις και θα σε ελέγξει από τον πρώτο στο τελευταίο ευρώ πώς θα το δαπανίσεις. Γι' αυτό και αυτοί φοβούνται. Τώρα, όποιος παίρνει πρόγραμμα από ΕΣΠΑ, έχεις έλεγχο πολύ αυστηρό. Σωστό είναι. Αλλά έχεις λεφτά να μοχλεύσεις. Έχεις λεφτά να μοχλεύσεις για επενδύσεις που γίνονται και έχουν μέλλον. Αν θες να κάνεις μια επένδυση χωρίς μέλλον, δεν προχωράει. Ποιος ξέρει τι είναι το πακέτο Juncker. Το έχετε ακούσει. Να σας πω εγώ σε 2 λόγια γιατί είναι το πακέτο Juncker. Το πακέτο Juncker είναι τρελά λεφτά. Αλλά λέει, ας πούμε, ένα, το ελάχιστο ποσό που θα πάρεις πρέπει να έχεις 7,5 εκατομμύρια. Άρα, αν δεν έχεις, πρέπει να βρεις τον κόσμο να μαζεύει 7,5 εκατομμύρια και να σου δώσει γαλατόσα. Το κυριότερο όμως που λέει ποιο είναι, από την επένδυση αυτή πρέπει να βγαίνει κέρδος. Προσέξτε τι λέω. Πρέπει να βγαίνει κέρδος. Πρέπει να αποδείξει ότι βγαίνει κέρδος. Ότι αν δεν βγάζεις κέρδος, δεν σου δίνει λεφτά για την επένδυση. Άρα, τρελά λεφτά υπάρχουν. Γιατί δεν απορροφάτε από την Ελλάδα, γιατί λέμε και εμείς το κονδύλι είναι πολύ μεγάλο και λέμε να αλλάξει το πακέτο γύρω να γίνει σε μικρότερα ποσά, ώστε να μπορεί να το πάρουν και μικρότεροι επιχειρηματίες. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε μικρές επιχειρήσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ξέρετε, λέει μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την Ελλάδα. Αυτό που ονομάζουμε στην Ελλάδα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ξέρουν, γελάει ο κύριος, για την Ευρώπη σημαίνει πάρα πολύ μικρή επιχείρηση. Δηλαδή, μια επιχείρηση στην Ελλάδα 50 ατόμων δεν θεωρείται μεγάλη επιχείρηση. Ναι ή όχι. Για την Ευρώπη θεωρείται πολύ μικρή επιχείρηση. Αυτό λοιπόν για τις νότιες χώρες που είναι να δούμε, πρέπει να αλλάξει, να τις δει διαφορετικά, ότι αυτή είναι η δομή τους. Ότι αυτό που στην Ευρώπη φαίνεται μεσαία επιχείρηση για μας είναι τεράστια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι όμως, γιατί εδώ είναι και η παγκοσμιοποίηση που επηρεάζει. Έχετε ακούσει για τις περιβόητες εξαγωγές στην Κίνα. Και τι έχετε μάθει, ότι πουλάμε λάδι. Δεν έχετε ακούσει ότι πουλάμε λάδι στην Κίνα. Εγώ πήγα στην Κίνα και έμεινα και μια εβδομάδα. 3,5 εκατομμύρια ευρώ είναι το λάδι που εξάγουμε κάθε χρόνο στην Κίνα. Και ο ανταγωνιστής μας, η Ισπανία, 400 εκατομμύρια μόνο. Έχεις ακούσει πολύ τώρα. Μα ο άλλος πάει και πουλάει ένα λάδι, το οποίο είναι η παραγωγή του, που δεν έχει νόημα αν δεν το κάνεις τυποποιημένο, το κάνεις μια μεγάλη μονάδα. Άρα ούτε αυτός βγάζει αυτά το κανένας. Λοιπόν, είναι ωραία αυτά. Μάλλον μου αρέσει το βήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, να είστε καλά. Στην κατάληξη, ως πολιτική του επιμελητηρίου, που είναι ένας συμβουλευτικός οργανισμός, πρέπει να είναι να κατεβάσει τον πύχη. Επειδή οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι, όπως ανέφερες προηγουμένως, πολύ μικρές, πρέπει να διεκδικήσουμε να κατεβάσουμε τον πύχη. Αυτό είπα. Της συμμετοχής μας. Αυτό είπα. Όταν, ας πούμε,
σου βάζει όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 50% ίδια κεφάλαια και 50% επένδυση με επιδότηση, το 50% όσο και να ακούγεται δύσκολο, δεν μπορεί να καλυφθεί από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άρα το επιμελητήριο, το οποιοδήποτε επιμελητήριο και όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδας πρέπει να ζητήσουν από το Υπουργείο Οικονομικών που βγάζει τις προϋποθέσεις του ΕΣΠΑ να κατεβάσει την ίδια συμμετοχή. Το 5.000, όταν σου βάζει πλαφόν 20.000 στις υπηρεσίες, άρα σημαίνει ότι πρέπει να έχεις το 10 και να αποδείξεις ότι το έχεις το 10, όσο και να φαίνεται παράξενο, είναι δύσκολο να... Λοιπόν, επειδή αυτή δεν τελειώσει η κουβέντα, θα σου πω. Υπάρχουν προγράμματα που τα πάτησε να δώσει ο Υπουργός, λίγα, το 99% τους όρους τους βάζει η Ευρώπη. Τώρα, άμα λες και λαϊκά, θα μπορούσα να σου πω λαϊκίστηκαν, αλλά αν το βάζει η Ευρώπη, ναι, μην το ανοίξουμε λίγο γιατί είναι μεγάλο. Καλά το λέμε, αλλά πρακτικά δεν θα σου πω ψέματα εγώ ότι ξέρεις, αν πάω στον Υπουργό θα λυθεί. Πρέπει να δεις ποιος βάζει τον όρο. Αν τον όρο τον βάζει η Ελλάδα, το παλεύεις. Αν τον όρο τον βάζει η Ευρώπη, δεν το παλεύεις. Λες ότι τον παλεύεις, αλλά δεν τον παλεύεις. Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Δηλαδή, αυτό που σου είπα για τα κονδύλια και το Γιούγκερ δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά την Ιταλία, αφορά την Ισπανία, αφορά την Πορτογαλία. Όλοι το βάζουν το θέμα. Δεν το έχουν λήξει. Στον τρόπο που βλέπουν τις επιχειρήσεις. Να είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, να δούμε ότι μερικά τέτοια θέματα θέλουν άλλη φιλοσοφία. Θα είναι η αντίθεση βορρά-νότου. Θα θέλαμε πολύ χρόνο. Ενδιαφέρον θέμα. Τώρα όμως ο Σύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έκλεψα πάρα πολύ χρόνο. Πρόεδρε, είναι χρήσιμα νομίζω αυτά.